Τους 598 έφτασαν οι κωδικοί προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής». Περισσότερα ασφαλώς θα μας πει ο Αντώνης Κρητικός. Ναι, καλό μεσημέρι, Δέσποινα, και ίσως μιλάμε για το μοναδικό ανάγχωμα που έχουν οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή απέναντι στην ακρίβεια. Το πρόγραμμα μείωσης, μόνιμης μείωσης τιμής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τι συμβαίνει εκεί? Τα προϊόντα και οι κωδικοί που μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα, δεσμεύονται οι εταιρείες οι οποίες τα παρέχουν στο λιανεμπόριο ότι θα κρατήσουν μειωμένη τιμή 5% για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Και θα δούμε στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει ότι ο στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν οι 500 κωδικοί προϊόντων. Έχουμε ήδη, όπως είπες και εσύ, την συμμετοχή 598 κωδικών σε 30 κατηγορίες προϊόντων και ενδεικτικά να δούμε πού είναι τα περισσότερα προϊόντα, Δέσποινα. Στα ζυμαρικά έχουμε 38 κωδικούς με μόνιμη μείωση για 6 μήνες 6%. Στα τυριά 33 κωδικοί με την ίδια μείωση και στο γάλα 21 κωδικοί με μείωση 6%. Στα βρεφικά ήδη 31 κωδικοί με μείωση 5%. Πολλά είναι τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, 66 στον αριθμό, με μείωση 6% για 6 μήνες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι θετικά όλα αυτά. Χρειάζονται ασφαλώς και άλλα, Αντώνη.